Οκτώ τελικά ήταν οι επιβάτες του ιστιοφόρου που χθες το πρωί εξέπεμψε σήμα κινδύνου την ώρα που έπλεε ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα Post, πρόκειται για 8 Τούρκους οι οποίοι ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές πολιτικό άσυλο. Οι Τούρκοι παραμένουν μέσα στο σκάφος που βρίσκεται δεμένο στον Τσούτσουρα και στο σημείο βρίσκονται λιμενικές καθώς και αστυνομικές αρχές. Όπως αναφέρει το earthnews.gr, ανάμεσά τους είναι και στρατιωτικοί, σύμφωνα με δήλωση δική τους, και το σκάφος είχε αρχικό προορισμό τη Γαλλία. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για την παράνομη είσοδό τους στη χώρα, ενώ παράλληλα οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν το αίτημα για πολιτικό άσυλο. Το σκηνικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν το ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν 8 άτομα παρουσίασε πρόβλημα την ώρα που έπλεε στη θάλασσα του Τσούτσουρα. Οι δυνατοί άνεμοι φαίνεται πως έσπασαν το κατάρτι με τους επιβάτες να ειδοποιούν το λιμενικό σώμα. Άμεσα σκάφος του λιμενικού έσπευσε στο σημείο και με τη συνδρομή ιδιωτών ρημουλκήθηκε με ασφάλεια το ιστιοφόρο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.